Σας ευχαριστώ και εσάς όλους και όλες για τη συμμετοχή σας. Φυσικά, εδώ η παρουσία μας δεν είναι μόνο για να εκφράσουμε μια αλληλεγγύη, μια συμπαράσταση. Αυτή είναι δεδομένη. Ούτε τόσο πολύ για να μάθουμε τα προβλήματα. Ξέρετε ότι τα ξέρουμε. Ο Γιώργος ο Μαρίνος είναι εδώ κάθε μέρα. Άλλα στελέχη μας, οι κομματικές οργανώσεις, ο Κώστας ο Παρασκευάς, που είναι και βιώτης επίσης, είναι εδώ και είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ο Κώστας ο Μπασδέκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, η Δημοτική Σύμβουλη, η Γραμματής, τα Γραφεία των Κομματικών Οργανώσεων και εμείς κεντρικά παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, όσο είναι δυνατόν, σε καθημερινή βάση, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, όλη η νομή. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο εδώ, στην Εύβοια και στη Βόρεια Εύβοια, προσπαθώντας να πιέσουμε με κάθε τρόπο και με ερωτήσεις και με αναφορές και με παρεμβάσεις στα υπουργικά γραφεία, στον Πρωθυπουργό, μέσα στη Βουλή, έξω από αυτή, στους καθημερινούς αγώνες, όπου εκεί, αν θέλετε, και όλα αλλάζει ο συσχετισμός και γίνεται η μεγαλύτερη πίεση προς την κεντρική εξουσία, προς τους κυβερνώντες. Αλλά ταυτόχρονα η παρουσία μας εδώ έχει και το νόημα να επιβεβαιώσουμε, να ανανεώσουμε, να το πω έτσι, την υπόσχεσή μας ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να προωθήσουμε ζητήματα τα οποία θέσατε εδώ, αφορούν δικαιώματα, δεν είναι γκρίνια. Η προβολή του δίκαιου, αγαπητέ φίλε, σύντροφε, συναγωνιστή, δεν είναι γκρίνια, είναι το δικαίωμα που έχει ο κάθε εργαζόμενος, οποιοδήποτε κλάδο και αν είναι, να προβάλλει αυτά τα ζητήματα και να απαιτεί. Και αυτός είναι και ο ρόλος, αν θέλετε, των πολιτικών κομμάτων. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα, κατά την άποψή μας, να δουλεύουν όπως το ΚΚΕ, αλλά δεν γίνεται, γιατί έχουν άλλο χαρακτήρα, γιατί ο καθένας πρέπει να σκεφτεί περισσότερο ποιους πρέπει να αφήσει και ποιους πρέπει τελικά να ακολουθήσει και να εμπιστευτεί. Γιατί όσο και μεγαλύτερη δύναμη έχεις και μέσα στη Βουλή και μέσα στην τοπική διοίκηση και στην περιφέρεια και στα σωματεία και στους συλλόγους, τόσο πιο αποφασιστικά, δυναμικά μπορείς να παρέμβεις και να βοηθήσεις σε επίλυση ζητημάτων για να παίρνει και μια ανάσα ο εργαζόμενος. Αλλά εμείς ξέρετε ότι το πάμε και παραπέρα, να ανοίξουμε και ένα δρόμο για την πραγματική διέξοδο. Γιατί αυτά τα ζητήματα τα κουβεντιάζουμε μετά από κάθε καταστροφή, πριν από καταστροφές, τα συζητάμε, αλλά όμως βλέπουμε να επαναλαμβάνονται. Η κεντρική εξουσία, αυτό που λέμε αστική τάξη, αστική εξουσία, αυτοί που έχουν τα μεγάλα συμφέροντα, κάνουν αυτό που έχουν δρομολογήσει, γιατί αυτό εκφράζουν και βεβαίως αφήνουν χωρίς ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες. Τώρα, 9 μήνες μετά τις καταστροφές αποδείχθηκε ότι αυτός ο σχεδιασμός, ο δικός του σχεδιασμός, η περίφημη ανασυγκρότηση, τα μεγαλεπίβολα σχέδια και υποσχέσεις που υπήρχαν και για τη Βόρεια Εύβοια δεν αφορά εσάς την πραγματικότητα. Δεν αφορά τις ανάγκες τις λαϊκές. Αφορά ίσως σε ορισμένες κατηγορίες μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους οποίους βρήκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δισεκατομμύρια να τους δώσουν, να τους φοροαπαλλάξουν από τα μεγάλα κέρδη που έχουν και να μην πληρώνουν καθόλου φόρους, εφοπλιστές, επιχειρηματίες κλπ. Και ταυτόχρονα το λαό μας, τη Βόρεια Εύβοια, τους κατοίκους εδώ που πλήγησαν επιπλέον από όλες αυτές τις καταστροφές και συνεχίστηκαν μετά το χειμώνα με πλημμύρες, με χιονοπτώσεις, με το ένα, με το άλλο, να βρισκόμαστε ουσιαστικά στο μηδέν. Από εκεί που ξεκινήσαμε και χειρότερα πλέον. Με χειρότερες υποδομές και χειρότερη κατάσταση των οικογενειών που βιώσαν αυτές τις καταστροφές. Είτε καήκαν είτε δεν καήκαν τα σπίτια τους. Είτε καήκαν τα ζωντανά τους είτε δεν καήκαν τα ζωντανά τους. Και σωστά είπε ο φίλος πριν ότι από μια άποψη αυτοί που τέλος πάντων σώσαν και κάτι βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί το καταστραμμένο δεν το φτιάχνεις ή παίρνεις έστω ή παλεύουμε καλύτερα να πάρει μια αποζημίωση. Αλλά το άλλο που θέλει να φτιαχτεί και του δίνει 10.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα, ενώ χρειάζεται 100.000,
ούτε το 1/10 δηλαδή το σπίτι, ή τα ζώα που πρέπει να συντηρήσει, ή τα μελίσια που πρέπει να φτιάξει, ή οι ρετσινάδες που είναι στην ουσία στην ανεργία, και μια σειρά άλλοι κλάδοι, τους αναφέρατε εδώ, μιλήσατε όλοι. Εμείς επιμένουμε ότι το αίτημα αυτό για αποζημιώσεις 100% εκεί πρέπει να βρίσκεται. Το παλεύουμε μέχρι τέλους. Τα άλλα είναι ψίχουλα που εξανεμίζονται και ιδιαίτερα τώρα μετά τη νέα οικονομική κρίση, τον πόλεμο, την ακρίβεια, τα προβλήματα στην ενέργεια κλπ. Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Άρα χρειάζεται πλήρης αποκατάσταση τοπικής οικονομίας, χρειάζονται μέτρα προστασίας, χρειάζεται σε όλα κατοικία, ζωντανά, κτηνοτροφία, ελιές, μελίσια κλπ. Όλο το κεφάλαιο αυτό να χρηματοδοτηθεί και να αποζημιωθεί στο 100%. Και τα αντιπλημμυρικά έργα επίσης. Δηλαδή τώρα η εικόνα τη φέρατε εδώ κάπως, αλλά όχι ολοκληρωμένα οπωσδήποτε, αλλά τα αντιδιαβρωτικά έργα που έγιναν είναι ελάχιστα. Και μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα που χρειαζόταν ουσιαστικά δεν προχώρησαν καθόλου. Το ενδιαφέρον για το δάσος είναι μηδέν. Συμφωνάμε απόλυτα μαζί σας. Και για αυτό που κάηκε, καλά, το αφήσαν έτσι κι αλλιώς να καεί, έτσι χωρίς να παίρνουν τόσα μέτρα τόσα χρόνια. Τα έχουμε πει και εκείνες τις μέρες που βρισκόμασταν εδώ, όταν ήταν σε εξέλιξη ακόμα η φωτιά και κάναμε περιοδίες, και εγώ είχα έρθει και ο Γιώργος ο Μαρίνος και τα άλλα τα στελέχη ήμασταν απάνω κατά πάνω, τα λέγαμε τότε, επιβεβαιώνονται και τώρα. Δεν παίρνουν και κανένα μέτρο για αυτό το κομμάτι που σώθηκε, που δεν είναι και λίγο. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα εμείς συμφωνούμε μαζί σας, δηλαδή δεν μπορεί να εξαντλείται, για να το πω αλλιώς, στον περιορισμό της βόσκησης, ας πούμε, από τα γίδια ή ξέρω ότι τις Αίγες ή ξέρω τα πρόβατα ή τα βοηδή κλπ. Γιατί αυτό είναι επί της ουσίας το μέτρο που παίρνουν τάχα μου για να... Εκεί περιορίζουν τη βόσκηση. Δηλαδή έλεος. Πού θα πάμε με αυτή την κατάσταση. Και τα υπόλοιπα προβλήματα, ας πούμε, είπε ο πυροσβέστης. Η πυροσβεστική, από όσο ξέρουμε, δεν είπατε τώρα, αλλά και στους δύο δήμους είναι ο προϋπολογισμός μειωμένος σε σχέση με πέρυσι. Ενώ υπάρχουν όλα αυτά τώρα. Υπάρχει η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, το ένα, το άλλο, τα προβλήματα, τα επιπλέον, μειώνουν τη χρηματοδότηση για την πυροσβεστική. Που χρειάζεται και προσωπικό, που χρειάζεται και τα μηχανήματα, που χρειάζεται και τις υποδομές και τα, για να σβήσει αύριο μια φωτιά, χτύπα ξύλο που λένε, αλλά τέλος πάντων, με το ξύλο να χτυπάμε δεν λύνει το πρόβλημα, άλλα μέτρα χρειάζονται. Και φυσικά σαρώνει τα πάντα το κίνημα αυτό της ακρίβειας. Δηλαδή τώρα άμα έχεις να πληρώνεις για να μετακινήσεις από το ένα τόπο στο άλλο, ακόμα και για τα σχολεία, τα παιδιά που χρειάζονται από εδώ από εκεί να πηγαίνουν, πληρώνεις επιπλέον και το εισόδημα συνεχώς μειώνεται, αυτό που δεν υπάρχει τέλος πάντων στους περισσότερους, σε άλλους που έχουν κάτι, κάτι πάνε να το τραβήξουν και από εκεί. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο. Εμείς τα κατανοούμε απόλυτα. Μας βρίσκεται σύμφωνος και στα αιτήματα. Για παράδειγμα, σημείωσα εδώ και για τους ρετσινάδες. Καλά, δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, ούτε το 7 ετές αυτό που λένε. Και έχουν αφήσει και απ' έξω πολλούς, δεν ξέρω, πάνω από 200. Ενώ η ουσία είναι, εμείς συμφωνούμε με την άποψη αυτή που λέει ότι 15 έτη έπρεπε να είναι η εξασφάλιση, γιατί είναι η μόνη κατάλληλη εδώ που τα λέμε, μαζί με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με το δάσος, άλλες κατηγορίες, οι ρετσινάδες, αλλά είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν και τον καθαρισμό σε αυτά που έχουν καεί ή στο υπόλοιπο κομμάτι του δάσους που έχει σωθεί. Οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, η απαγόρευση της βόσκησης για πόσα χρόνια είναι, για 10 χρόνια, εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το αίτημα να μειωθεί ο χρόνος της απαγόρευσης. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Δηλαδή από ό,τι ρωτήσαμε και δασολόγους, ειδικούς, περιβαντολόγους, άλλους, ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και μελετήσει και το δάσος και τη ζημιά εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει το ζωντανό, ας πούμε, μέσα στο δάσος, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα
για αποκατάσταση τόσων χρόνων, 10 χρόνια ή 5 χρόνια για άλλες κατηγορίες που βάζουν. Μέσα σε 1-2 χρόνια μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και η αποκατάσταση. Άρα συμφωνούμε και ενάντια, γίνονται και διάφορα σκάνδαλα και πλιάτσικο γύρω από αυτό το ζήτημα, ιδίως των ζωοτροφών. Έτσι, χρειάζεται η ενίσχυση με ζωοτροφές τους κτηνοτρόφους εδώ της περιοχής. Η ελαιοπαραγωγή επίσης, και θα δούμε και εκεί να σμπρώξουμε την κατάσταση, γιατί η κατεύθυνση που έχουν δώσει, σας το λέμε ειλικρά να το ξέρετε, είναι για περικοπές στο τι θεωρείται καμένο και λοιπά. Φυτρώνει κάτι ένα κλωναράγι για ένα κλαδάκι. Βλέπουν εκεί ένα φύλλο και σου λέει αυτό εδώ μια χαρά είναι. Αλλά αυτό τι θέλει χρόνο, χρόνια. Τι μια χαρά είναι, πώς θα ζήσει ο ελαιοπαραγωγός και λοιπά. Και βεβαίως χρειάζεται οι αποζημιώσεις σε αυτό το ζήτημα να δοθούν και σε άλλους. Όχι μόνο στο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν και μια άλλη δουλίτσα εκεί, καμιά οικοδομή από εδώ, από εκεί, ας πούμε, αλλά κυρίως δουλεύουν, είναι ελαιοπαραγωγοί, δουλεύουν με αυτό και άρα χρειάζονται και πλήττονται γι' αυτό. Σημειώσαμε και παρακολουθούμε το ζήτημα με τους οικοπαραγωγούς, που εδώ μαζί με τα μελίσια, μια άλλη παραγωγή εδώ που είναι γνωστή, η Βόρεια Εύβοια, είναι τα σίκα και αυτό, χρειάζεται και εδώ να χορηγηθεί αποζημίωση και επιδότηση, γιατί δεν μπήκαν στα μη επιστρεπταία προκαταβολή, λόγω του, το είπατε και πριν, το ότι τα δημολόγια τα πάνε πιο πίσω και λοιπά και δεν μπορούσαν να καταθέσετε έγκαιρα κατά αυτούς, τέλος πάντων, ποιο είναι έγκαιρο, άλλη ιστορία. Αυτή η ιστορία και πρέπει να τελειώσει, άρα χρειάζεται επιδότηση, χρειάζεται η αποζημίωση να δοθεί. Μαζί με τις αποζημιώσεις, εγώ έχω σημειώσει τις καταστροφές από τη Μύδη ακόμα, που δεν έχουν δοθεί και χρειάζεται οπωσδήποτε. Και φυσικά είναι το μεγάλο πρόβλημα της μελισσοκομείας. Σωστά ότι η ελληνική παραγωγή, το 50% είναι εδώ στην Εύβοια και δεν είναι μόνο. Εδώ έρχονται και από αλλού, από τη γύρω περιοχή, από άλλες περιοχές, γιατί είναι πλούσιος τόπος εδώ και μπορεί να αναπτύσσουν τη μελισσοκομεία κλπ. Και υπάρχουν ζητήματα σοβαρά, ας πούμε οι μελισσοτροφές. Μου λέγανε το παράδειγμα αυτό, η ζάχαρη ας πούμε, που είναι βασικό, το χρησιμοποιούν στις μέλισσες, έχει αυξηθεί πάνω από 100%, 120% έχει πάει. Άρα λοιπόν πώς θα επιληθεί αυτό το ζήτημα, πώς θα λύσει αυτός, πώς θα ζήσει το μελίσι του, πώς θα το ταΐσει. Άρα χρειάζεται και εδώ επιδότηση για αυτά τα ζητήματα, πρέπει να εξασφαλιστούν οι μελισσοτροφές κλπ. Και μαζί με όλα αυτά άκουσα προσεκτικά, αν και εντάξει, εικόνα έχουμε, τα ξέρουμε, τα ζητήματα, τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Γιατί όλα αυτά των επιμέρους κλάδων, γιατί ο μελισσοκόμος, ο ελαιοπαραγωγός, ο κτηνοτρόφος, είναι και οικογενειάρχης, έχει και παιδιά που πάνε σχολείο. Το πρόβλημα με τα σχολεία ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Χτες την παρακολουθήσαμε εδώ, θα πρέπει να επιληθεί και εκπαιδευτική να διοριστούν και σχολεία να μην γίνονται συγχωνεύσεις με να αναγκάζονται τα παιδιά να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, να μην επιλύεται αυτό το πρόβλημα δηλαδή που είναι τεράστιο, και ταυτόχρονα με αυτό τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί ο νέος άνθρωπος χρειάζεται και τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, χρειάζεται και τον αθλητισμό. Όταν λέει ο εκπρόσωπος εδώ των αθλητικών συλλόγων ότι 7 ομάδες στην ουσία αλλού είναι τα γήπεδα που δεν μπορούν να αθληθούν, οι μετακινήσεις, ποιος τις πληρώνει, τόσα παιδιά, πώς θα κρατήσεις αυτή τη νεολαία σε αυτόν τον τόπο. Όταν λέμε για να μείνει και για να δουλέψει βέβαια στις άλλες δουλειές, σε διάφορες κατηγορίες και σε κλάδους, αλλά να μείνει εδώ. Ο νέος θέλει να έχει και τον αθλητισμό του, να έχει και τον πολιτισμό του, τη διασκέδασή του, τα θέλει όλα αυτά. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα διεκδικούμε πακέτο. Όπως και μαζί με αυτά, που δεν είναι μικρής βέβαια σημασίας, τα λέω τώρα ιεραρχημένα, τα λέω έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό, το ζήτημα της υγείας, της περίθαλψης.
Άμα τα κέντρα υγείας, ας πούμε, πλημμυρίζουν σαν της Ιστιαίας με την πρώτη νεροποντή ή όταν λείπει νοσηλευτικό προσωπικό, λείπουν γιατροί, ειδικότητες, με ευτήρια. Είναι δυνατόν να γινάνε έγκυες τώρα, να τους πηγαίνεις στη Χαλκίδα ή στην Αθήνα και να μην υπάρχει εδώ γύρω τέτοια υποδομή, ένα με ευτήριο. Ή και άλλοι τομείς της υγείας, τώρα ιδιαίτερα με τον κορονοϊό, με την πανδημία και όλα αυτά που έρχονται. Τα εργασιακά δικαιώματα, σωστά υπόθηκε, εδώ χρειάζονται και προσλήψεις με σταθερή και μόνιμη δουλειά ορίστου χρόνου. Δεν μπορεί να έχει συμβασιούχους ή ευέλικτους ή να τους φωνάζεις αναδίμηνο, ανατρίμηνο και να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Πρέπει να έχεις και οι Δήμοι και οι άλλες υπηρεσίες στελεχωμένο προσωπικό. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις στην πυροσβεστική για να έχουμε εξασφάλιση από πυρκαείας και από άλλες θεομηνίες, τέλος πάντων, όπως λέγονται, που δεν είναι τέτοιες. Ο άνθρωπος τα δημιουργεί αυτά. Δεν τα δημιουργεί κανένας Θεός. Τις καταστροφές είτε από πλημμύρες είτε από πυρκαγιές κλπ. Ο άνθρωπος και όχι ο άνθρωπος εδώ ο πολίτης. Καταλαβαίνετε, αυτοί που εξουσιάζουν και έχουν και τα σχέδια, έχουν και τα χρήματα και μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτά, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που χρειάζονται, που έλεγα πριν, ή οι γιατροί, εδώ πρέπει όλοι μαζί να τα παλέψουμε. Γιατί δεν μένει και δεν αναπτύσσεται αυτό που λένε τοπική οικονομία, κοινωνία, αλλά γενικότερα οικονομία και ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, χωρίς να έχεις όλες αυτές τις υποδομές. Για να μείνει και ο νέος, για να ξεκινήσει παραγωγή, για να επιληθούν ζητήματα και άλλα προβλήματα. Και φυσικά αυτό αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο τους εργάτες, τους υπάλληλους, ούτε τους αγρότες που αναφέρθηκα, αφορά και τους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι είναι αδικημένοι. Έχει δίκιο ο φίλος πριν που μίλησε, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά γιατί εδώ έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικά οριζόντια χρηματοδότηση και ικανοποίηση αναγκών και όχι εκλεκτικά σε ορισμένους που αφορούν κυρίως εδώ, εκτός από τοπικά, αλλά σε όλη την Ελλάδα, μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν λέμε μικροεπιχειρηματία, έμπορο, μιλάμε αυτόν που ο ίδιος δουλεύει, η οικογένειά του, άντε να έχει κανένα δυο ανθρώπους εποχιακά και λοιπά να τον βοηθάνε, που προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του και να έχει ένα στοιχειώδες εισόδημα. Και φυσικά να απαλλαγεί από χρέη, από τράπεζες που τον κυνηγάνε, από τις εφορίες που τον κυνηγάνε, από τέλη δημοτικά. Πρέπει να δουν και οι δήμαρχοι να απαλλαγούν, που δεν είναι δικό τους πρόβλημα, γιατί τα έχουμε πει και επανειλημμένα. Τους δήμους τους δίνουν αρμοδιότητες, τους βάζουν να κάνουν διάφορα, ασχολούνται από τα σχολεία μέχρι τα κέντρα υγείας, μέχρι τους δρόμους και μέχρι την υποτίθεται αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία και τους κόβουν συνεχώς τη χρηματοδότηση. Οπότε αναγκάζονται μετά να μετακυλίουν σε τέλη και αυτοί, που είναι απαράδεκτο βέβαια, το αντιπαλεύουμε, δεν πρέπει να γίνεται, αλλά όλα είναι ένα ντόμινο, το ένα φέρνει το άλλο. Και πρέπει και οι έμποροι να απαλλαγούν, οι αυτοαπασχολούμενοι, από αυτή την κατάσταση, μαζί με επιδοτήσεις που χρειάζονται για επαγγελματική στέγη ή αφορολόγητα όρια που έχουμε προβάλει και για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και για τους εμπόρους. Εν κατακλείδη, γιατί θα πούμε και τα περισσότερα και στην ομιλία σε λίγο, που σας καλώ αν μπορέσετε, αν μπορείτε, να την παρακολουθήσετε για το ποια είναι συνολικά η πρόταση του κόμματος, πώς βλέπουμε συνολικότερα τις εξελίξεις. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έχουμε ξαναπεί ότι να έχουμε ανοιχτή γραμμή ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε, με ένα τηλέφωνο κατευθείαν στον Περισσό, εδώ στη Χαλκίδα, εδώ στην οργάνωση της Βόρειας Εύβοιας, στην Τομεακή Επιτροπή Εύβοιας κλπ. Στα στελέχη, στο Γιώργο, το Μαρίνο, οτιδήποτε υπάρχει, όταν προκύπτει ζήτημα να τα προωθούμε, να προωθείτε αιτήματα, υπομνήματα ότι έχετε για να τα βάζουμε. Εμείς δεν κολώνουμε σε αυτά, να το ξέρετε, πάμε και μέσα στα υπουργικά γραφεία, τους φωνάζουμε και μέσα στη Βουλή παντού και πρώτα απ' όλα είμαστε μαζί σας στους δρόμους του αγώνα. Γιατί χωρίς τη λαϊκή πίεση, η οποία κατά την άποψή μας πρέπει να δυναμώσει, και όχι μόνο γιατί γίνονται εκλογές, και όταν γίνονται εκλογές πιέζονται περισσότερο τα
τα κόμματα αυτά που στρογγυλοκάθονται κάθε φορά, με την ψήφο βέβαια τη δική σας, εδώ που τα λέμε, και άλλα λένε προεκλογικά ή υπόσχονται τέλος πάντων και αποδεικνύονται χοντρά και μεγάλα ψέματα. Δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, που τον γνωρίσαμε στα χοντρά ψέματα που είπε τα μεγάλα για τα μνημόνια και τα άρθρα και λοιπά και τους νόμους. Η Νέα Δημοκρατία επίσης στην ίδια ρότα συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και όλα αυτά τα κόμματα που υπηρετούν άλλα συμφέροντα και όχι τα δικά σας συμφέροντα. Λοιπόν, και για το οδικό δίκτυο είπα πριν ότι δεν υπάρχει, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή και τώρα που έχουν μεγαλώσει και οι μετακινήσεις, θα πρέπει να γίνει, συμφωνούμε, τα ξέρετε. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις, θα κάνουμε και άλλες. Έχουν γεμίσει μονοστάσια. Λοιπόν, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη, εσείς ακόμα περισσότερο εδώ.